πραγματικά να είναι κάτω από το χιόνι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω λοιπόν να ξεκινήσω για να δικαιολογήσω την κυβέρνηση για το τι γίνεται στη Λέσβο αυτή τη στιγμή. Θέλω όμως να πω ότι όταν έχει να διαχειριστεί κανείς ένα μεγάλο πρόβλημα, πάντα θα υπάρχουν λάθη, πάντα θα υπάρχουν παραλήψεις και κυρίως όταν αυτές οι παραλήψεις οφείλονται και σε μεγάλο βαθμό σε ένα δρόμο προς την Ευρώπη που έκλεισε. Δηλαδή όταν μαζεύονται άνθρωποι, συγκεντρώνονται άνθρωποι και δεν μπορεί να ακολουθηθεί μία οδός η οποία είχε συμφωνηθεί, προβλήματα τέτοια θα προκύψουν γιατί δεν μπορεί να γίνει ένας επαρκής προγραμματισμός. Άρα αυτά λίγο από ευρωπαϊκές ηγεσίες που ακούω μου φαίνονται και λίγο αυτά τα δραματοποιημένα τη στιγμή που συμβαίνει κάτι ενώ θα μπορούσε να έχει αποφευκτεί. Πέρα από αυτό όμως, επειδή πρόκειται για ανθρώπους και αυτό είναι το μείζον και δεν έχει καμία σημασία τώρα ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και ποιος τη λιγότερη. Αυτό που γνωρίζω, αλλά ο καθήλυνα αρμόδιος είναι ο Υπουργός να απαντήσει, είναι ότι και έγινε προσπάθεια να οδηγηθούν σε ξενοδοχεία αυτοί οι άνθρωποι, να μην μείνουν σε αυτές τις συνθήκες. Υπήρξε αντίδραση από κάποιους στη Λέσβο, αλλά είναι το ζήτημα ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα άμεσα και ο ίδιος ο Υπουργός το έχει πει, ότι οι άνθρωποι και ήδη έχουν μεταφερθεί σε έναν μεγάλο βαθμό. Είπε ο συνεργάτης σας που τον άκουσα ότι δεν έχουν μεταφερθεί όλοι. Δεν γίνονται δυστυχώς με ένα κλείσιμο του ματιού να μεταφερθούν όλοι. Άρα... Αλλά το θέμα είναι, σας λέω και επιμένω, ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Κανένας δεν περίμενε ότι θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα τόσο απότομα και σε τέτοιο έντονο βαθμό. Παρόλα αυτά πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι ναι, από τη μία είναι γεγονός ότι έκλεισαν οι δρόμοι της Ευρώπης, από την άλλη είναι γεγονός ότι στάση έχει κρατήσει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, το παρακολουθούμε εδώ και δύο χρόνια, κυρίως τον τελευταίο ένα χρόνο, αλλά από την άλλη θα μπορούσαν να έχουν γίνει και κάποια πράγματα περισσότερα, πιο γρήγορα, πιο ολοκληρωμένα, δεν ξέρω, από την πλευρά της κυβέρνησης. Κυρία Μπουζδούκου, θεωρώ ότι πάντα μπορούν να γίνουν πράγματα πιο γρήγορα, πιο ολοκληρωμένα. Το θέμα είναι ότι όταν έχει κάποιος, δεν μπορεί να κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό από την αρχή ως το τέλος, από τη στιγμή που θα έπρεπε να φεύγει κόσμος προς την Ευρώπη, δεν φεύγει, δεν ξέρει ποτέ κανείς πόσος κόσμος θα μείνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπονομεύει την οποιαδήποτε προσπάθεια. Αλλά σας λέω πέρα από αυτό, γιατί ως πολίτης δεν μου αρέσει καθόλου να βλέπω πολιτικούς να προσπαθούν να δικαιολογήσουν πράγματα την ώρα που συμβαίνει κάτι και στοιχίζει σε ανθρώπους, στοιχίζει δηλαδή στην καλή διαβίωση ανθρώπων. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις, δηλαδή που αφορά όλο τον πληθυσμό, να μην μείνουν άνθρωποι στις σκηνές, ούτε ένας, για να μπορέσουμε να είμαστε, να κοιμόμαστε ήσυχοι. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα και μετά. Το αν θα έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορα, ας το συζητήσουμε μετά. Τώρα προέχει αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή ξημέρωσε ακόμα μία μέρα όπου συζητάμε όχι για μία ακόμα επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, που είναι πια κάτι τετριμένο, δεν μιλάμε για ακόμα μία περίπτωση επεισοδίων στην περιοχή, την ευρύτερη των εξαρχείων. Εδώ μιλάμε για ένα περιστατικό απόψε το βράδυ με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας. Κατά δημιουργίας ήταν τα πυρά των ΜΑΤ που φυλά τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, όπου έχουμε και έναν τραυματισμένο. Εδώ προκύπτει ένα θέμα ασφάλειας ή ανασφάλειας. Ξαναλέω, στην καρδιά της Αθήνας. Ναι, το θέμα είναι ότι στην περιοχή επί κάποια χρόνια δημιουργήθηκε ένα άβατο. Αφέθηκε λίγο ως μία ξεχωριστή περιοχή και δεν θα το βάλω σε θέμα κυβερνήσεων τώρα, γιατί έχουμε και εδώ μία επίθεση και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Δεν το βάζω λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, αλλά εδώ και κάποια χρόνια αφέθηκαν τα εξάρχεια στη μοίρα τους. Εγώ θεωρώ ότι τον τελευταίο καιρό, και ο κύριος Τόσκας έχει πολύ ευαισθησία σε αυτό το θέμα, προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει στα εξάρχεια.
να μπορέσει να βγάλει μία άκρη, γιατί ξέρετε, οι επιθέσεις και της αστυνομίας κατά καιρούς, όπως γινόντουσαν στο παρελθόν, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Πρέπει να δει κανείς, και νομίζω ότι ο κύριος Τόσκας είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσει για αυτό το θέμα, τι ακριβώς συμβαίνει, τι είδους παρανομία έχει συγκεντρωθεί στα Εξάρχεια, γιατί δεν είναι η αναρχική, να μην γελιόμαστε, δεν έχει καμία σχέση. Ορίστε. Τι είναι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αλλά αυτό θα το ξέρει ο Υπουργός σίγουρα. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα δεν είναι η εικόνα που είχαμε σε χρόνια πολύ παρελθόντα αυτής της περιοχής. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται μία διαχείριση πολύ σωστή. Δεν είναι κάνω μία επίθεση και τελείωσε η υπόθεση. Γιατί είχαμε συνηθίσει πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια κάποια στιγμή η αστυνομία να κάνει μία επίθεση, να έχουμε επεισόδια και πάρα πολλά επεισόδια μάλιστα, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Η ασφάλεια δεν λύνεται πάντα με βίαιο τρόπο. Η ασφάλεια λύνεται, το θέμα της ασφάλειας, με το να δει κανείς ποια είναι η πηγή του κακού ή αν χρησιμοποιούνται και τα Εξάρχεια, προσέχτε, από άλλους που δεν ζουν στα Εξάρχεια, μόνο και μόνο για να δημιουργείται αυτή η εικόνα ότι στα Εξάρχεια συμβαίνει κάτι φρικτό και τρομερό. Σας λέω τώρα προσωπική μου άποψη, μάλιστα, γιατί δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος. Είναι κατανοητό. Υπουργός. Θα κάνουμε μία διακοπή σε αυτό το σημείο για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε ακριβώς όπως είμαστε, να δούμε τι γίνεται με το Κυπριακό, ναι, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Είδατε στην εκπομπή του